Πάμε στο πρώτο σχολείο της βραδιάς από τον Μιχάλη Τσόχο. Μιχάλη, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε κύριε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Το χρειαζόμασταν αυτό. Να. Για την ψυχολογία δεν είχε καμία άλλη σημασία. Προφανώς δεν είμαστε μια καλύτερη ομάδα από τη Γαλλία, το καταλάβαμε και σήμερα. Χρειαστήκαμε πολλά πράγματα για να τα καταφέρουμε. 4 δοκάρια. Αλλά νομίζω ότι οι δυνατότητες αυτής της ομάδας μπορεί να έχουν ένα ταβάνι, αλλά αυτό το ταβάνι οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν σχεδόν σε κάθε μάτς να το πιάσουν. Σε αυτήν την προκριματική φάση, με εξαίρεση εκείνο το μάτς του Άιντχόφεν με την Ολλανδία, που νομίζω πρώτα από όλους το ξέρουν οι ίδιοι ότι δεν ήταν καθόλου καλοί, έκαναν ένα από πάρα πολύ καλό έως εξαιρετικό τουρνουά. Στα σημεία ιτήθηκαν στη Γαλλία, στα σημεία δεν ιτήθηκαν σήμερα. Στα σημεία έχασαν εδώ από την Ολλανδία, εκεί θα μπορούσε να πει κανείς ότι το αποτέλεσμα είναι και άδικο με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, θα ήταν μια ισοπαλία πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Κέρδισαν άνετα όλες τις υπόλοιπες ομάδες μέσα έξω, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εξαντλήσουν τις πιθανότητες. Σαν όμιλο που το ξέραμε ότι οι ρεαλιστικές πιθανότητες δεν υπήρχαν, αυτό εδώ το φινάλε κάνει καλό στην ψυχολογία των παιδιών, γιατί συνεχώς αντιλαμβάνονται ότι το ταβάνι τους είναι λίγο και πιο ψηλά, λίγο και πιο ψηλά, λίγο και πιο ψηλά. Αλλά τώρα έρχεται ένα πολύ επενδυτικό κομμάτι της πορείας τους αυτήν την πενταετία, γιατί νομίζω ότι η πορεία αυτή της εθνικής έχει ξεκινήσει από τότε που προπονητής ήταν ο Φαντσχίπ. Το κομμάτι του πρέπει. Και εδώ θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε, όντας φαβορί και με το Καζακστάν και με όποια θα είναι μετά από το Καζακστάν, αν και εφόσον περάσουμε το Καζακστάν. Okay, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ακούει Καζακστάν και λέει αν δεν μπορείς να κερδίσεις το Καζακστάν μην πας στο γύρο. Όχι, είναι μια αλήθεια αυτό. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις το Καζακστάν μην πας στο γύρο. Αλλά είναι και επίσης μια αλήθεια ότι αυτή η ομάδα μάζεψε αρκετούς βαθμούς. Όπου έχασε πολύ δύσκολα, έκανε σημαντικές νίκες. Μια ομάδα που δεν μας ταιριάζει νομίζω αγωνιστικά, γιατί την έχω δει 2-3 φορές. Μια ομάδα που κάθεται πίσω από την μπάλα, σε περιμένει, κλείνει καλά τους χώρους και θέλει πολύ γρήγορα στις αντιθέσεις. Οπότε θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα είναι το πρέπει. Και το οφείλουν πρώτα στον εαυτό τους αυτά τα παιδιά το πρέπει. Γιατί εδώ και 5 χρόνια ζουν με αυτό το όνειρο, να πάνε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και η ώρα έχει φτάσει νομίζω. Το καταλάβαμε σήμερα πόσο πολύ θέλουν να πάνε σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Κοντά στην καλύτερη εθνική ομάδα στον κόσμο την τελευταία δεκαετία, την πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια και νυν φιναλίστ παγκοσμίου κυπέλλου που έχασε το τρόπαιο, με τον τρόπο που το έχασε σε εκείνο το πιο δραματικό τελικό Μουντιάλ στην ιστορία του Μουντιάλ, με αυτήν την ομάδα παίζαμε σήμερα και που όπως όλοι είδαμε μπορεί να μην καίγονταν, αλλά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο την διεκδίξαν την νίκη, γιατί κανείς δεν θέλει να χαλάσει το σερί του. Σαν τέλειο αυτήν την προγραμματική φάση μόνο με νίκες και εμείς το χαλάσαμε εγώ σχεδί. Και οι Γάλλοι που τον έβγαλαν αυτόν τον σοφινισμό που έχουν, τον έβγαλαν ακόμα και με τον τρόπο που κοιτούσαν ορισμένες φορές τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, ήθελαν πάρα πολύ να το συνεχίσουν αυτό το σερί. Το χαλάσαμε και φτιάξαμε την ψυχολογία μας, καλά μαντάτα, αλλά ξαναλέω, το πρέπει είναι μπροστά. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε πρέπει σε αυτόν τον όμιλο. Μπορεί όλοι να ελπίζαμε ότι μπορεί να γίνει κάποιο θαύμα και να αφήσουμε, ξέρω εγώ, τους Ολλανδούς εκτός Euro. Αλλά στην πραγματικότητα ξέραμε ότι το πρέπει θα έρθει αργότερα. Προς τον παρόν, μένουμε στο σημερινό παιχνίδι και πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Βαγγέλη Νερατζιά. Του εθνικά υπερήφανο Βαγγέλη Νερατζιά, φαντάζομαι. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνουμε? Καλά, κύριε, εσείς? Καλά. Ωραία. Χαρούμενος. Χαρούμενος, ναι, χαρούμενος. Όταν βλέπεις ένα τόσο ωραίο παιχνίδι ποδοσφαιρικά πρώτα απ' όλα και δεύτερον και ως Έλληνας. Κοίτα, διότι... να σου πω, και τις προάλλες οι άλλοι που παίζαμε τους Γάλλους και φάγανε 14 γκολ μπορούσαν να πούνε ποδοσφαιρικά ωραίο παιχνίδι. 14 γκολ είδαμε. Ναι, αλλά... δεν είναι ωραίο. Εκείνο δεν είναι ωραίο ποδοσφαιρικά. Εκείνο είναι ωραίο μόνο για τον έναν. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Ναι, εκείνο είναι ωραίο μόνο για τον έναν. Το σημερινό είναι ωραίο για όλους. Δηλαδή, εντάξει, ακόμη και οι Γάλλοι που με βάση τις ευκαιρίες των αγώνων, ας πούμε, και την πρωτοβουλία των κινήσεων που είχαν σε όλη τη διάρκεια. Θέλανε την νίκη, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ας πούμε και οι ουδέτεροι ας πούμε Γάλλοι που έβλεπαν το μάτι ας πούμε στο Παρίσι, λόγω το ευχαριστήθηκαν. Μάλιστα. Και νομίζω ότι τους κρατάει και στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης αυτό το αποτέλεσμα για τη χρονιά. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο για την εθνική μας έδωσε πολλά ωφέλη, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, διότι ας μην γελιόμαστε, το παιχνίδι με το Καζακστάν είναι πάρα πολύ μακριά για να μιλήσουμε γι' αυτό.
σε ό,τι αφορά το σημερινό μάτς, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Η Γαλλία κάνει στραβό αποτέλεσμα μία φορά στα 10 παιχνίδια μέσω όρου, όταν παίζει προκριματικά, και ίσως και περισσότερο, δηλαδή ίσως και λιγότερο από 10% να έχει ποσοστό στα παιχνίδια που δεν κερδίζει. Η Εθνική έπαιξε λοιπόν με πολύ κοντά τις γραμμές στο αμυντικό τρίτο, με μια πεντάδα στην άμυνα, άλλους τέσσερις από μπροστά και τον Ιωαννίδη να δίνει τις όποιες μάχες μπορούσε. Το πρώτο διάστημα του αγώνα, στο πρώτο 20 λεπτό, κράτησε σχετικά μακριά τη Γαλλία μέχρι να βρει κάποιους διαδρόμους να τρυπώσει την άμυνα μας και να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις. Αλλά όταν ο άλλος σε παίζει στο μισό γήπεδο και δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα στα πόδια σου, σιγά σιγά έρθαν να βγαίνουν κάποιες ευκαιρίες στο Γάλλο, μία ένα δεκάλεπτο. Και στην τελευταία από αυτές που έγιψε και τον γκολ με το οποίο προηγήθηκε η Γαλλία στη Φιλαδέλφια. Ωστόσο, η εικόνα του αγώνα έδειχνε ότι η Ελλάδα ήταν λίγο παραπάνω διστακτική από όσο θα έπρεπε και αυτό το διαπιστώσαμε πάρα πολύ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, εκεί όπου λίγο βγήκε από το καβούκι της. Το πρώτο γκολ έρχεται από πίεση ψηλά στο κόρνερ, γίνεται ένα κλέψιμο, δημιουργία Ιωαννίδη, δεν μπόρεσε ο Μασούρας, δεν μπόρεσε ο Μπουχαλάκης, αλλά επειδή είμαι και στο Fight Club, αυτό το ξερολούκουμο Μπακασέτας δεν γινόταν να το χάσει. Και μετά έρχεται ένα υπέροχο γκολ, ένα υπέροχο γκολ. Το γκολ δηλαδή του Μπουχαλάκης κάνει μια σαραντάρα παλιά αλλαγή παιχνιδιού. Ο Γιαννούλης μια τρίπλα που θυμίζει Ζαγοράκη γύρω 2004. Και μετά έρχεται ο Ιωαννίδης να κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνει ένας φόρμες στην περιοχή. Σαν καρφή σε πρώτο χρόνο το πλάσε. Μια επαφή σε πρώτο χρόνο ώστε να μην προλάβει κανείς αντιδράση. Και παιδιά, αυτό είναι το πρώτο γκολ του Ιωαννίδη με την Εθνική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ωραία, στο σημειώσουμε, μπορεί να έχει σε μεγάλο μάτς. Στη συνέχεια, όταν ο αντίπαλος μπορεί να φέρει από τον πάγκο τον Κομάν, τον Εμπαπέ, καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Οι Γάλλοι μας πίεσαν και πάλι, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε αυτό το πολύτιμο 2-2. Ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Και τώρα να ανασυνταχθούμε, διότι εγώ θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι το Καζακστάν θέλει προσοχή, διότι είναι μια ομάδα που ο κορμός της βασίζεται σε έναν σύλλογο, στην Αστάνα. Είναι ένα γκρουπ αρκετά δουλεμένο και μαζεμένο, δεν έχουν ποιότητα, όμως σε αυτά τα παιχνίδια τα νοκάουτ είναι ιδιαίτερα παιχνίδια και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η θέληση. Άρα και εμείς θα πρέπει να πάμε απολύτως ενωμένοι και χωρίς καθόλου ψιθύρους γύρω-γύρω από την ομάδα σχετικά με θέματα προπονητή και όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε λυμένα, ώστε να πάμε στο 100% έτσι και να μπορέσουμε να περάσουμε το Καζακστάν. Και απέναντί μας μετά η Γεωργία που είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, εκεί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να μην έχουν μια σπουδαία ομάδα, αλλά διαθέτουν έναν παίχτη όπως είναι ο Κβαρατσχέλια που μπορεί να αλλάξει τη ροή του κάθε αγώνα. Είμαστε φαβοροί στο Final Four πιστεύω, αλλά θα το αποδείξουμε εμείς με την εικόνα μας. Αν η εικόνα μας είναι τόσο πιστική και έχουμε τέτοια θέληση και τέτοιο πάθος όπως σήμερα, γιατί όχι να μην περάσουμε στο γύρο που πιστεύω ότι και η παρουσία μας όλοι στο τουρνουά είναι καλή, δηλαδή και με τις τόσες ομάδες που περνάνε στο γύρο νομίζω ότι η Ελλάδα όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε να το πούμε νομίζω ότι είναι μια ομάδα που αξίζει να βρίσκεται για αυτή στα τελικά. Αυτά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, αγόρια. Λοιπόν, αυτά από τον Βαγγέλη Ναρατζή και πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Μπάμπη Χριστόγλου. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται. Καλά, Μπάμπη, εσύ. Όλα καλά, όλα Μπρά. Καλά. 5 λεπτάκια παίξαμε, ρε παιδί μου, και τους φέραμε χ, ας πούμε, γιατί εντάξει, καλό δεν ήτανε. Τόσο να παίξουμε τώρα, μην τους αγχώσουμε και πολύ. Εντάξει. Καλή διάθεση είδα, καλό πρεσάρισμα, καλό στήσιμο μέσα στο γήπεδο, ένα εκπληκτικό γκολ. Το γκολ δηλαδή που πετυχαίνει ο Ιωαννίδης πραγματικά είναι απίστευτο. Από την αρχή, από την παλιά του Μπουχαλάκη, το γύρισμα του Γιαννούλη και το τελείωμα του Ιωαννίδη είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Θα έχουμε να το θυμόμαστε από τα πολύ όμορφα γκολ. Όχι ότι του Μπακασέτα δεν ήταν καλό, αλλά εντάξει, αυτό ήταν μια καραμπόλα, μπαμ, μπουμ, εκεί τελικά την βρήκε καλά ο Μπακασέτας και το έκανε γκολ. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε από αυτό το παιχνίδι τη διάθεση, το πείσμα και την αγωνιστικότητα που έδειξαν όσοι αγωνίστηκαν μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να κλαίνε με μαύρο δάκρυ από την απόδοση του Μπουχαλάκη κάποιοι φίλοι μου Ολυμπιακοί, που δείχνουν ότι πάντα είναι εκεί που πρέπει και όταν... αυτό και για τα υπόλοιπα παιδιά. Εγώ
ξέρεις, μπορεί να ξεχωρίσω κάποιους από την σημερινή απόδοση, αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο και το βασικό είναι ότι αντιμετώπισαν το παιχνίδι πολύ σοβαρά, με πείσμα, με θάρρος και με αξιοπρέπεια. Αυτό θα κρατήσω από το σημερινό μάτς και να μην είναι μια φωτοβολίδα. Να την δούμε και στο επόμενο μάτς, στο επόμενο κρίσιμο μάτς. Με αυτή τη διάθεση νομίζω ότι η εθνική ομάδα μπορεί να περάσει στο γύρο. Αν έχει το σημερινό πείσμα, την αποφασιστικότητα και την διάθεση αυτήν, νομίζω ότι μπορεί να περάσουμε το σκόπελο των play-off, πώς τα λένε αυτά τώρα που είναι να πάμε εκεί. Αυτά, εντάξει. Αν αρχίσουμε να μιλάμε για παίχτες που ξεχώρισαν, θα αδικήσουμε κάποιον. Νομίζω ότι όλοι ήταν σε αυτό που έπρεπε σήμερα. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που όσοι αγωνίστηκαν έδειξαν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει στερήσει κάποιος παίχτης εθνικής. Ακόμα και ο Βλαχοντήμος που το είπε το δεύτερο γκολ, στην κλειστή του γωνία και γονατίζοντας, ενώ αν έμενε όχι ο Σουμπάρα θα πήγαινε πάνω του, ας πούμε, η γωνία που έχει ο ποδοσφαιριστής της Γαλλίας δεν μπορεί να την περάσει από αλλού. Ο μόνος τρόπος ήταν αν χαμήλωνε ο Βλαχοντήμος, ας πούμε. Εντάξει, ακόμα και αυτό όμως είναι κάτι που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Προσπαθείς να κρατήσεις τη γωνία όσο πιο καλά μπορείς και είναι και στην τεχνική και στο ποιος είναι απέναντί σου που μπορεί να την περάσει από πάνω. Αυτά σε γενικές γραμμές για να μην λέμε και πολλά γιατί είναι και βράδυ.